Έχω κοντά μου τον Γιώργο. Γιώργο, καλώς μου ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύει η οικογένειά σου, να είμαστε παρέα σήμερα, να ξεδιπλώσουμε το δικό σας κουβάρι που δυστυχώς κατακερμάτισε τις ζωές της οικογένειάς σου, γιατί είστε πολυμελής οικογένεια. Ναι. Το ένα αδέλφι, η αδελφούλα σου, δυστυχώς ήταν σε αυτό το τρένο και από εκεί και πέρα οι ζωές όλων σας στο μηδέν. Έτσι ακριβώς. Να δούμε το σχετικό έτσι ρεπορτάζ. Πρώτη φορά συναντηθήκατε με το στρατή Λιμιό, όπου συνάντησε και τον Ηλία τον κουνιάδο, της αδελφής σου τον σύζυγο. Να δούμε έτσι δύο λεπτά από εκείνη την κουβέντα και αμέσως μετά να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να ξέρεις να αγαπάς. Αυτή η φράση θα έλεγε κανείς ότι προσδιορίζε τη ζωή της Σοφίας Ταχμαζίδου, της 32χρονης κοπέλας που χάθηκε στα συντρίμια της τραγωδίας των Τεμπών. Η Σοφία ήταν η πρωτότοκη της οικογένειας, γεννημένη αρχηγός. Ακόμα και ο ρόλος της μεγάλης αδερφής ήταν πολύ συγκεκριμένος για εκείνη, καθώς ένιωθε πηγαία την ανάγκη να προστατεύει τα δύο μικρότερα αδέλφια της, κορίτσι του μπαμπά αλλά και της μαμάς για διαφορετικούς λόγους. Ο μπαμπάς της δίδαξε την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, την καλοσύνη, τη μαχητικότητα για να κατακτήσει ό,τι εκείνη θελήσει στη ζωή. Η μάνα της δίδαξε το ήθος, την ανιδιοτελή αγάπη, τη δύναμη της προσφοράς σε ανθρώπους που χρήζουν ανάγκης, την αξία του κάποιος να κρατά την ψυχή του καθάρια και αυθεντική. Ως έφηβη υπήρξε δυναμική, άριστη μαθήτρια και ως εκ τούτου με ευκολία μπήκε στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έτοιμη να ξεκινήσει το δικό της ταξίδι στη ζωή. Αγαπούσε τη γνώση, της άρεσαν οι ξένες γλώσσες, μιλούσε αγγλικά και γαλλικά και τα ταξίδια ήταν κάτι που λάτρευε να κάνει όποτε της δινόταν η ευκαιρία. Άνθρωπος με ενσυναίσθηση, με διάθεση προσφοράς και πάντα αισιόδοξη και χαμογελαστή. Για τη Σοφία η οικογένεια ήταν πάντα το σημείο αναφοράς. Μπορεί η ίδια να είχε απίστευτα αφορτωμένο πρόγραμμα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ως διακεκριμένο στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία, όμως ήταν πάντα εκεί για την οικογένειά της. Είχαμε πάει τα τρία αδέρφια και ο Ηλίας στη Βιέννη. Ήταν δώρο και επιθυμία του πατέρα μας, γιατί δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Να πάμε ένα ταξίδι μαζί, να αφήσουμε τις δουλειές και ό,τι άλλο έχουμε και να πάμε ένα ταξίδι έτσι μαζί, να περάσουμε ωραία. Τις φωτογραφίες τις όλες τις είχα βγάλει εγώ και μου έλεγε «Ρε Γιωργάρα, μου λέει, τι λειψάρες κάνεις». Αυτά είναι τα τελευταία λόγια που έτσι μου έχουν χαραχθεί και τα θυμάμαι έντονα, γιατί μετά από τότε την είχα δει πριν φύγει για Αθήνα. Αγαπούσε τα παιδιά και τα ζώα. Μάλιστα, είχε ένα σκυλάκι, τη Μαρών, που ακόμα την ψάχνει στο σπίτι και την περιμένει για να χωθεί με έναν τρόπο στη δική της αγκαλιά. Η Σοφία δεν μένει πια εδώ, μα με έναν τρόπο θα είναι εδώ για όλους όσοι την αγάπησαν. Άλλωστε, αυτό είχε χαράξει και ως τατουάζ. Να ξέρεις να αγαπάς. Ήξερε να αγαπά και σας έμαθε να αγαπάτε. Έτσι. Ο στρατής που έχει συναντήσει όλη την οικογένεια πάνω, μου λέει τι οικογένεια είναι αυτή η Ζήνα μου, πραγματικά. Τις πρώτες ώρες ήταν αγνοούμενοι. Εγώ είχα μιλήσει με τον κουνιάδο, τον Ηλία. Προσπαθούσατε να βρείτε μια άκρη ότι ίσως ήταν σε ένα νοσοκομείο, ίσως ήταν κάπου και δεν είχατε ενημερωθεί, μέχρι που χάθηκαν οι ελπίδες. Ναι. Αυτό συνέβη την Παρασκευή γύρω στις 1 με 2 η ώρα το μεσημέρι, όταν μας πήραν τηλέφωνο και μας ενημέρωσαν ότι ταυτοποιήθηκε η σωρός της. Να σε ρωτήσω κάτι με όλο το θάρρος, γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα να ρωτήσουμε. Είχαμε και τον κύριο Πλεύρη εδώ. Σας ενημέρωσαν με την ένδειξη να μην ανοίξετε το φέρετρο, να μην δείτε τίποτα? Πώς ακριβώς έγινε η ενημέρωση αυτή? Γιατί δεν μας έχει δοθεί η ευκαιρία έτσι να, από έναν άνθρωπο που το έχει ζήσει, να μας δώσει απάντηση και αλήθεια στην απάντηση. Ναι. Μόνο αλήθειες λέω ούτως ή άλλως. Μας πήρε τηλέφωνο ο προϊστάμενος αναγνώρισης των θυμάτων. Αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, όταν έπαιρνε τόσες οικογένειες για να ενημερώσει,
δεν ήταν και σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή ο άνθρωπος μπέρδευε τα λόγια του, μπέρδευε τα ονόματα. Ήταν πολύ δύσκολα και για αυτόν. Μας είπε ότι καλό είναι να μην την δούμε. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή την παρέλαβε ένας φίλος μου, ο Χρήστος Παντέλης, που είχε αναλάβει την κηδεία της αδερφής μου, μου είπε ότι η σοφία μας ήταν ολόκληρη και δεν είχε καεί. Μου έλεγες πριν ότι αγαπούσε πολύ τα ταξίδια, γιατί ήταν στέλεχος, ήταν έτσι σπουδαία προσωπικότητα, διάβαζε, ήξερε ξένες γλώσσες. Μου έλεγες πριν ότι της άρεσε να ταξιδεύει με το τρένο. Δηλαδή, και ήρθε και ο κουνιάδος εδώ και μου είπε ότι ίσως σε αυτό το τρένο ήταν και η αδελφή της η άλλη. Δηλαδή, πηγαίνατε όλοι μαζί. Όχι ακριβώς. Βασικά, το ίδιο τρένο ήταν να το πάρει ο γαμπρός μου με την άλλη μου την αδερφή τον επόμενο μήνα. Α, τον επόμενο μήνα. Ναι. Της άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύει με το τρένο, γιατί μπορούσε, ας πούμε, επειδή ήταν άνθρωπος που είχε συνέχεια μαζί της τον υπολογιστή και έκανε εργασίες για τη δουλειά της, έκανε meeting. Την βοηθούσε, ας πούμε, να πάει και στο κηλικείο, να κάτσει, να πιει ένα καφέ, να φάει κάτι και ταυτόχρονα να δουλεύει. Μετά. Η επόμενη μέρα. Ήρθαν άνθρωποι, σας πλησίασαν, σας είπαν αν χρειάζεστε κάτι, αν νιώθετε ότι χρειάζεστε ψυχολογική υποστήριξη. Ξέρεις, τα ρωτάω αυτά, γιατί καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που λένε τι, φέρνετε εκεί, ας πούμε, και δεν τους λέτε πού είναι τα προβλήματα, να μας τα πούνε, για να ακουστούνε, να ακουστεί η δική σας πλευρά, ότι δεν τα καλύπτουμε εμείς από αυτή τη θέση. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι εμείς εδώ δεν σας έχουμε πει, ξέρετε κάτι, κρύψτε αυτά, μη λέτε αυτά. Είναι ελεύθεροι, είστε ελεύθεροι να πείτε ό,τι πραγματικά νιώθετε. Για μένα είναι ανάγκη να το πω αυτό μέσα από αυτή τη θέση. Δεν υπάρχουν μη, ούτε πρέπει. Θέλω να μου πεις λοιπόν, ήρθε κάποιος να σας πει, επειδή μου να σας πάρουν ένα τηλέφωνο και να σας πούνε, θέλετε ψυχολογική στήριξη, θέλετε βοήθεια, θέλετε κάτι, η μαμά, ο μπαμπάς, εσύ, η άλλη αδερφή. Αυτό δεν έχει γίνει. Τις ημέρες μόνο που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν όταν ήμασταν ακόμη στη Λάρισα και προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται. Και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφερόντουσαν και πολλοί κόσμος που δεν είχε κάποιον άνθρωπο δικό του πάνω στο τρένο, απλά λόγω του συμβάντος που είχε γίνει, όλοι ερχόντουσαν κλαμμένοι, προσπαθούσαν να μας δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Υπήρχε γυναίκα που ήρθε και έδινε το κινητό της και έλεγε «Είναι ανοιχτό το σπίτι μου, να έρθετε να φάτε, να μείνετε», σε όλο τον κόσμο που έβλεπε. Άρα, μείον, δεν έχουμε ανθρώπους που να σας κάλεσαν αν χρειάζεστε βοήθεια. Γιατί είδα μια ανακοίνωση όπου έλεγε αυτά, εφημερίδα μπορείτε να τα δείτε. Ναι, αλλά το να δοθεί ένας αριθμός σε μια οικογένεια που υποφέρει, δεν αρκεί. Όχι, συγγνώμη. Ένας αριθμός που οι οικογένειες θα πρέπει να ζητήσουν να τους ταλεί ψυχολόγος. Ρούλα, δεν θέλω να τσακωθούμε. Γιατί δεν τσακωνόμαστε. Όχι, θέλω να πω ότι επειδή αυτή τη στιγμή κατεβαίνεις και στις εκλογές, όπως και ο Φώτια. Εγώ λοιπόν, αυτό που νιώθω είναι το εξής. Ότι έχει δοθεί ένας αριθμός σε μια οικογένεια όμως ανήμπορη. Η μάνα, δηλαδή θέλω να πω, η κάθε μάνα, όχι για τη δική σου μάνα, δεν μπορεί να τρέξει αυτή τη στιγμή και να αναζητήσει πού χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Πρέπει να βάλουμε την ένδειξη πάνω, την κόκκινη ένδειξη που λέω εγώ. Ας πάρουν τις οικογένειες αυτές από το αντίστοιχο φυσικά Υπουργείο. Φυσικά και πρέπει. Μπράβο. Να δω. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Μου επιτρέπετε. Αυτό λέω λοιπόν εγώ. Λέω, εάν έχει ξεχαστεί μια οικογένεια αυτή και δεν τους έχουν καλέσει, δεν ξέρω αν έχουν καλέσει κάποιες ή καμία. Και η αδελφή μπορεί της και καμία. Πριν αυτό είπα. Μπορεί και καμία. Αυτό λέω, Μαρία. Η αδελφή της κυρίας από το σπίτι δίπλα στο τρένο είπε ότι δεν την έχει καλέσει κανείς. Ας τη βάλουμε την ένδειξη λοιπόν. Γιατί όταν κάνουμε κουβέντα. Να μην μένουμε μόνο. Εγώ το είπα για να περιγράφω. Αν κάποιο έχει άμεση ανάγκη. Πάρτε
της οικογένειας, αγαπημένη μου. Νομίζω η ζωή ράπτη είναι γι' αυτό. Αγαπημένη μου, πάρτε τες να δείτε. Μπορεί κάποιος να μην το γνωρίζει αυτό. Δεν διαβάζουν όλοι οι site και τα λοιπά. Εδώ μην ξέρει ότι έχει ανάγκη. Θέλω ένα λεπτό να πω κάτι. Αυτό που είπε ο κύριος Ταχμαζίδης, εγώ κατάλαβα, ήταν ότι είχε τη στήριξη του κόσμου, του απλού κόσμου, και είχε και τη στήριξη και των γιατρών μέσα από το νοσοκομείο. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κύρια υπεύθυνη για το ατύχημα είναι μια πολυεθνική ιδιωτική εταιρεία. Σας το λέω, εκπροσωπώ οικογένεια, όχι οικογένεια, πολυτραυματία στη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία με όρους τελείως επιβεβλημένους και αποικιοκρατικούς έχει πάρει μπιρ παρά που λέμε τους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Και αυτή η ιδιωτική εταιρεία ψευδεπίγραφα έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται κοντά στα θύματα και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ναι, απλώς εδώ έχει βγάλει μια κυβέρνηση κάτι το οποίο πραγματικά έχει πει να γίνει. Αν όμως η οικογένεια, η κάθε οικογένεια, όχι του Γιώργου μας εδώ, δεν το γνωρίζει, ας τους ενημερώσει, γιατί μπορεί υπηρεσίες, να μην ξέρει ότι έχει πρόβλημα. Αλλά, να σου πω κάτι, ναι. Έτσι θα μου επιτρέψεις, Νίκο, με σεβασμό. Αν εγώ είμαι θύμα μιας κατάστασης και το βιώνω σιωπηλά ή καμπουριάζοντας ή μπορεί να μην γνωρίζω ότι έχω πραγματικά ανάγκη βοήθειας. Δηλαδή βλέπεις ένα Γιώργο τώρα εδώ και λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέει, φαίνεται ότι μπορώ να σταθώ και να το πω. Μέσα όμως βαθιά ο καθένας δεν ξέρει τι έχει. Άρα αυτό πρέπει με χειρουργική παρέμβαση και επέμβαση να τον βοηθήσει ένας άνθρωπος. Ναι, Φώτη. Ζήνα, μου επιτρέπεις, λες το αυτονόητο. Δηλαδή πρέπει κάποια υπηρεσία, κάποιος από το κράτος να αναλάβει, να ενημερώσει αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά, γιατί ο κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους έχει τη λύπη του, δεν βλέπει τηλεόραση, δεν ενημερώνεται, δεν του έχει πει κανένας τίποτα. Πρέπει κάποιος να αναλάβει κάθε οικογένεια να αντιχρεωθεί και να ενημερώσει αυτό το οποίο. Γιατί γίνεται. Δικαιούται η κάθε οικογένεια. Με την καλή έννοια το τι δικαιούται, γιατί δηλαδή. Δικαιούται. Όχι οικονομικό. Και θέλω να κάνω και μια ερώτηση στον Γιώργο. Ναι. Μετά από όλα αυτά, Γιώργο, εσύ τι πραγματικά θα ήθελες να γίνει από την κυβέρνηση? Τι θα ήθελες, να σε πάρει κάποιος άνθρωπος τηλέφωνο, να σου στείλουν κάποιον εκεί? Τι θα είναι αυτό που θα ήθελες εσύ? Εγώ θα μιλήσω προσωπικά τώρα, μόνο για μένα. Λοιπόν, καταρχάς ξεκίνησαν και μιλούν για αποζημιώσεις, μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Αυτά εγώ δεν θέλω να τα σχολιάσω, δεν θέλω να τα συζητήσω. Άλλα πράγματα είναι αυτά που με απασχολούν και που θέλω να δω. Και θα απαντήσω τώρα στην ερώτηση που μου έχεις κάνει. Πρέπει επιτέλους να φτάσουμε στον πυρήνα του κακού. Από εκεί που προέρχεται η δυσοσμία. Και για να πετύχουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει μια εξονυχιστική και με βάθος ανάκριση. Για να καταφέρουμε να φτάσουμε και σε ποινικές ευθύνες των πολιτικών. Μιλάνε συνεχώς για ανθρώπινο λάθος. Δεκτό, υπήρξε όντως ανθρώπινο λάθος. Αλλά αυτός, εγώ είμαι σίγουρος ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα τα εφαρμόσουν όλα κατά γράμμα. Θα πάρει το μερίδιο που του αναλογεί. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν τελειώνει μόνο εκεί αυτό. Και δεν μπορεί να επιτρέψουμε να τελειώσει μέχρι εκεί αυτό. Μήπως, γιατί κάνουν ότι δεν γνωρίζουν ότι μπορούσε να υπάρξει ένα αντίστοιχο συμβάν που καμία ανθρώπινη δύναμη δεν θα μπορούσε να το αποτρέψει? Ποιες είναι οι συνέπειες για τους πολιτικούς? Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα και τον Γιάννη τον Μαρακάκη, που είναι ο δικηγόρος σας. Γιάννη μου, σε πολύ λίγο. Ωραία. Θέλω να μου πεις το εξής, Γιώργο. Έχουμε μια έκτακτη είδηση που νομίζω θα βοηθήσει σε αυτό που λέει ο φίλος μας. Πριν από λίγα λεπτά, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποκάλυψε ότι είχε γίνει ελλιπής εκπαίδευση του σταθμάρχη. Ότι δεν είχε ολοκληρωθεί επαρκώς ο κύκλος της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης του σταθμάρχη. Αυτό από την Ρυθμιστική Αρχή. Ποιος δεν είχε εκπαιδεύσει σωστά το σταθμάρχη όμως? Η εκπαίδευση που έγινε, η οποία επιβλέπεται από τη Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων, δεν είχε γίνει σωστά. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Πώς πήρε, ρε παιδιά, το χαρτί? Πήγε λοιπόν ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος
Άρα θα πρέπει δεν είχε εκπαιδευτεί σωστά. Αλλά τώρα θα πρέπει να κληθούν και αυτοί οι τρεις που υπέγραψαν έτσι. Και έδωσαν τη οι ευθύνες είναι αλλού. Ξέρεις κάτι, εργαστεί Γιώργο, άνθρωπος. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σήμερα που έρχεσαι εδώ και είσαι σε αυτό τον καναπέ, θέλω να σου δώσω το λόγο, γιατί πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το νιώθω αυτό, να ακουστεί η δική σου φωνή. Θέλω να μου πεις λοιπόν, τι είναι αυτό που νιώθεις εσύ ότι πάση θυσία πρέπει να ακουστεί μέσα από τη δική σας αλήθεια, μέσα από το δικό σας πόνο. Όπως ξεκίνησα να αναφέρω και πριν, αυτό που πραγματικά θέλω να ακουστεί και να γίνει επιτέλους πράξη είναι να αφήσουν τους δικαστές, τους εισαγγελείς και όλους τους αρμόδιους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να γίνει, εφόσον γίνει η εξονυχιστική ανάκριση που έλεγα πριν, να και καταφέρουμε να φτάσουμε στις ποινικές ευθύνες για τους πολιτικούς. Ποινικές ευθύνες στους πολιτικούς δεν θα δεις. Το είπε πριν ο κύριος Ιωάννου. Υπάρχουν, μπορούν να... ποινικές. Ναι. Πολιτικές ευθύνες μπορούν. Άλλο, μπορεί ο λαός να τιμωρήσει την ίδια κυβέρνηση. Μπορούν να... Γιώργο, είναι δυο να κάνει ο λαός. Για ποινικές μίλησα. Δεν θα δει. Ποινικές ευθύνες δεν θα δει κανείς. Το πολιτικό σύστημα το ίδιο έχει φτιάξει ένα προστατευτικό γύρω του, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι κομμάτι που πρέπει να πούμε, είναι ότι ας βγει ένας από αυτούς υπεύθυνα να μας πει τι επικρατεί σε αυτό το χάλι. Για τα τρένα το μάθαμε το χάλι, τους φανερώθηκε. Ας βγουν να μας πούν τι γίνεται στα μετρό, τι γίνεται στα λεωφορεία. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, Ζήνα, είχα το στρατή στο σπίτι μου, το ξέρεις πολύ καλά. Πήγα να τον αφήσω στη Θεσσαλονίκη. Όταν γύρισα από τη Θεσσαλονίκη και κατέβαινα το Δερβαίνι για να πάω στο Λαγκαδά που μένω, μπροστά στα μάτια μου πήρε φωτιά η μηχανή από ένα λεωφορείο 83, το οποίο λεωφορείο εκτελεί τη διαδρομή Λαγκαδά-Θεσσαλονίκη. Και οι άνθρωποι πεταγόντουσαν από τα παράθυρα. Το είδα. Είδα φωτογραφία που ανέβασαν κάποιοι που ήταν η πίσω πλευρά του λεωφορείου καμένη. Μπράβο. Αυτό δεν είναι. Εκείνη την ώρα περνούσα εγώ από εκεί. Την ώρα περνούσα από εκεί και οι άνθρωποι πεταγόντουσαν από τα παράθυρα. Τώρα θα δεις και κάτι άλλο. Αλήθεια στο λέω, χτες πήραμε ένα μήνυμα. Περίμενε, μια και το λες, είναι κατάλληλη ευκαιρία. Πήραμε ένα μήνυμα την ώρα, γιατί προσπαθώ έτσι, όταν παίρνουμε από τηλεθεατές, να μας δίνουν κάποια στοιχεία που να αφορούν στο τι συμβαίνει στην περιοχή τους. Πού μας δώσανε πρόβλημα. Τα Σέρβια λοιπόν της Κοζάνης, η γνωστή αυτή γέφυρα, Ζήνα μου, έχει υποστεί ρογμές. Είναι μια προβληματική γέφυρα. Να πούμε ότι μέχρι χθες η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά παρότι γίνονται εργασίες. Από χθες όμως, με απόφαση του Περιφερειάρχη και της Ελληνικής Αστυνομίας, η γέφυρα σφραγίστηκε και απαγορεύτηκε πλέον. Δες όμως τώρα. Επικίνδυνη γέφυρα. Μας στείλανε το μήνυμα. Ενώ έτσι. Το γνωρίζουν πολύ καιρό τώρα. Είδαν τις κάμερες, είδαν τα συνεργεία που πήγαμε εμείς. Ακριβώς. Είδαν εδώ που θα δείτε σε λίγο ποιος μας μιλάει και ξαφνικά το βράδυ. Αγόρευσαν την είσοδο των οχημάτων. Βγάζουν ανακοίνωση. Ωραία, να σφραγίσουν. Θα δουν όμως το ρεπορτάζ. Δέστε το λίγο, δείτε το λίγο μπροστά. Δώστε λίγο τα πλάνα εδώ μπροστά. Υπάρχει συγκεκριμένη ρογμή στη γέφυρα εδώ και καιρό. Παρόλα αυτά όμως τα αυτοκίνητα, αυτή εδώ η κίνηση είναι τη στιγμή που ο στρατής πήγε να κάνει το ρεπορτάζ. Λίγη ώρα μετά. Μιας και το λες με το πούλμαν. Και αυτό το είδα και μου το στείλανε. Αλλά πραγματικά ήταν η απεργία των δημοσιογράφων μετά όλα αυτά και δεν προλάβαμε να το αναδείξουμε. Αλλά μου έστειλαν τη φωτογραφία του πούλμαν που λες εσύ. Ναι, κυκλοφόρησε διαδίκτυο. Και δείτε και λίγο τη διαφορά. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ισχύει μόνο για την κεντρική διοίκηση, μόνο για τους υπουργούς, όχι για περιφερειάρχες δημάρχους. Δείτε λοιπόν ποια είναι η διαφορά όταν έστω με τον οποιοδήποτε τρόπο αναδειχθεί ένα πρόβλημα. Ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, όποιος θα έχει δηλαδή μια πιθανή προσωπική ποινική ευθύνη, κοινή όπως όλων των υπολείπων, σπέβδει να άρει το πρόβλημα. Όταν από εκεί πέρα εγώ είμαι υπουργός και γνωρίζω ότι ώσπου να γίνει η προδικασία, η κύρια ανάκριση ή η προανάκριση θα έχει φτάσει να παραγραφεί το αδίκημά μου, εντάξει, δεν καίγομαι κιόλας. Έτσι είναι και ανθρώπινο αυτό, νομίζω.